Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, πρώην πρόεδρος της Βουλής και η μοναδική γυναίκα αρχηγός κόμματος σε αυτές τις εκλογές. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Άκουσα τώρα έτσι όπως γινόταν η αποφώνηση του προηγούμενου θέματος υποσχέσεις. Και αναρωτιέμαι, μιας και αναφέρατε ότι είμαι η μοναδική γυναίκα αρχηγός κόμματος, αναρωτιέμαι αν όλοι αυτοί οι κύριοι που όλο υπόσχονται θα έπρεπε κάποια στιγμή να δώσουν εξηγήσεις γιατί δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τα αυτονόητα και πώς τολμούν τελικά να απευθύνονται για άλλη μια φορά στους πολίτες και να λένε «εμπιστευτείτε μας ότι τώρα θα κάνουμε όλα αυτά που δεν κάναμε τόσα χρόνια». Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε την είδηση των τελευταίων ωρών με αιχμή τη διακαναλική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος άνοιξε, προέταξε το σενάριο κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Εγώ θέλω να σας πω ότι επειδή είναι η πρώτη φορά που με φιλοξενείτε προεκλογικά, δεν θα ήθελα να γίνω σχολιάστρια ενός αποτυχημένου πολιτικού, που είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι... είναι γνωστός για την κολοτούμπα του, την γνωστή κολοτούμπα της πλήρους παραβίασης των αντιμνημονιακών του δεσμεύσεων και υποσχέσεων, ούτε σχολιάστρια περαιτέρω του κυρίου Μητσοτάκη, που επίσης είναι γνωστός για τις δικές του κολοτούμπες και για την κολοτούμπα που έκανε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλο να τους σχολιάζουμε αυτούς τους κυρίους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό πια ο κόσμος που έχει βαρεθεί αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα να το διώξει, να διώξει όλους αυτούς τους εκπροσώπους του, να πιστέψει πραγματικά ότι έχει την δύναμη να αλλάξει τα πράγματα, γιατί έχει αυτή τη δύναμη, να διεκδικήσει τη ζωή του και να διεκδικήσει αυτό που αξίζει, δηλαδή στη Βουλή να έχει μία πραγματική εκπροσώπηση, μία πραγματική φωνή, να έχει την υπεράσπισή του, γιατί η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή αυτό θα κάνει, αυτό που κάνω και εγώ στη ζωή μου, να υπερασπίζομαι δηλαδή τους ανθρώπους, να υπερασπίζομαι το δίκαιο των πιο αδύναμων και των αδικημένων, να υπερασπίζομαι τα δίκαια της χώρας μας, όλα αυτά που έκανα και όταν ήμουν βουλευτής και όταν ήμουν πρόεδρος της Βουλής, όλα αυτά που πρέπει να κάνει ο βουλευτής. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες μέσα στη Βουλή και όχι απόντες και απούσες. Φαντάζομαι έχετε αρκετές εμπειρίες, γιατί έχω και εγώ γνώση και εικόνα των βουλευτών σας να απουσιάζουν, των βουλευτών εννοώ, της Κρήτης, που τους εκλέγει ο λαός της Κρήτης και των τεσσάρων περιφερειών. Και αυτοί αντί να βρίσκονται στα έδρανά τους την ώρα που συζητιούνται τα νομοσχέδια και ψηφίζονται τα νομοσχέδια, είτε κάνουν Dolce Vita, είτε κοιμούνται, είτε απουσιάζουν, είτε ψηφίζουν και μετά λένε «δεν κατάλαβα τι ψήφισα», είτε εντελώς αδιάβαστοι πάνε και παρίστανται μόνο για το Θεάθηνε. Και μιλάω για βουλευτές όλων των κομμάτων δυστυχώς και της κυβέρνησης και της λεγόμενης αντιπολίτευσης, που πάρα πολλές φορές αφήνουν αφύλακτα τα έδρανα της Βουλής και δεν εφροντίζουν ώστε οι πολίτες να έχουν την πραγματική υπεράσπιση, την πραγματική εκπροσώπηση που τους αναλογεί. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές η εικόνα που παίρνουμε και εμείς που λαμβάνουμε από τη Βουλή είναι απογοητευτική ως προς αυτό το θέμα το οποίο μόλις θίξατε. Θέλω τώρα να σας πάω σε ένα ζήτημα των τελευταίων ημερών, επειδή και εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ, το καταγράφουμε και το παρακολουθούμε σε επίπεδο ρεπορτάζ. Και επειδή, κυρία Κωνσταντοπούλου, είστε ίσως το μοναδικό κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο περιλαμβάνει στις θέσεις του το ζήτημα των γερμανικών διεκδικήσεων, των γερμανικών οφειλών. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς ακούσατε όλη αυτή την ιστορία που έγινε με τον κύριο Σκέρτσο και σας θέτω το ερώτημα, επειδή ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε δημόσια τουλάχιστον μια τέτοια τοποθέτηση. Με διορθώνετε αν κάνω λάθος. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιον άλλον να προχωρά σε μια τέτοιου τύπου δήλωση. Ατυχής τουλάχιστον, το λιγότερο μπορώ να τη χαρακτηρίσω εγώ τουλάχιστον. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι ατυχής η δήλωση, είναι απλώς το lapsus linguae που λέμε, η γλώσσα λανθάνουσα που λέει την αλήθεια. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν κανένα σκοπό να διεκδικήσουν τις γερμανικές οφειλές,
ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο κύριος Βαρουφάκης, και με διάφορους τρόπους ο καθένας τους είτε το έχει πει είτε το έχει δείξει. Απλά παραδείγματα, και τα λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί ξέρετε ότι εγώ ως βουλευτής ήμουνα από τους προτεργάτες της Διακομματικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών την περίοδο 12-14. Ως πρόεδρος της Βουλής ήμουν εκείνη η οποία επανασυγκρότησε και αναβάθμισε την Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών και προέδρευσα αυτής και έκανα πάρα πολλές ενέργειες κοινοβουλευτικής διπλωματίας για τις γερμανικές οφειλές. Είχα ζητήσει και από τον πρόεδρο της Bundestag, της Γερμανικής Βουλής, να γίνει διμερή σύσκεψη και να τον ενημερώσουμε. Είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Και από την στιγμή που άφησα την τρίτη τη τάξη πολιτική θέση, επειδή ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνανε αυτή τη φοβερή προδοσία, από τότε συνεχίζω να μάθομαι για το θέμα αυτό, και η κλέψη ελευθερίας είναι πράγματι, όπως το είπατε, το μοναδικό κόμμα που έχει όχι απλώς τις θέσεις της, αλλά στην προμετωπίδα της την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Η Κρήτη έχει δώσει πάρα πολλές μάχες και έχει πληρώσει πάρα πολύ βαρύ φόρο αίματος με ολοκαυτώματα και θυσίες, ανθρωποθυσίες για την αντίσταση κατά της ναζιστικής μπότας και κατά της επέλασης των Γερμανών, των Ναζί. Είναι λοιπόν η πραγματικότητα αυτή που είπε ο κύριος Κέρτσος, ότι δεν θα διεκδικήσουν. Ο Μητσοτάκης επιτέλους. Εντάξει, κατ' ουσίαν ο κύριος Κέρτσος δήλωσε αυτό που δηλώνει και η Γερμανία, ότι το θέμα δηλαδή έχει κλείσει. Όχι, ο κύριος Κέρτσος απλώς επιχείρησε να επιστρατεύσει μια δικαιολογία για το ότι δεν θα διεκδικήσει η Ελλάδα, γιατί η Γερμανία ποντάρει δυστυχώς με την σύμπραξη των ελληνικών κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια, στο ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν διεκδικούν. Οι γερμανικές κυβερνήσεις ξέρουν πολύ καλά ότι οι αξιώσεις μας αυτές είναι απολύτως ενεργές. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρώτο μνημόνιο μπήκε ειδικός όρος που απαγορεύει το συμψηφισμό του φερόμενου δημόσιου χρέους της Ελλάδας με άλλες αξιώσεις της Ελλάδας έναντι τρίτων. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουμε αξιώσεις και τρέμουνε μην βρεθεί πολιτική δύναμη που να έχει εξουσία και να τις διεκδικήσει. Η Νέα Δημοκρατία επί 4 χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτε πέραν μιας δημόσιας δήλωσης Μητσοτάκη στην πρώτη του επίσκεψη στη Μέρκελ ότι υποστηρίζει τη ρηματική διακίνηση. Η κυβέρνηση Τσίπρα επί 4 χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτε και μάλιστα έπαιζε καθυστερήσεις για να μην φέρει το πόρισμα για τις γερμανικές οφειλές στη Βουλή προς ψήφιση. Είχε βγει το πόρισμα από το καλοκαίρι του 2016 και το έφερε τον Απρίλιο του 2019 στις τελευταίες συνεδριάσεις της Βουλής, αφού είχα κάνει εγώ εξώδικα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Βούτσι και στον κύριο Παυλόπουλο, και αφού τους είχαμε κάνει και μήνυση επειδή δεν διεκδικούν τις γερμανικές οφειλές. Και κάνανε τη ρηματική διακίνωση που κάνανε λίγο πριν τις εκλογές του 19, αφού είχε διαλυθεί η Βουλή. Δηλαδή κάνανε μια ανεύθυνη εντελώς ρηματική διακίνωση, αφήνοντας και αφύλακτη τη διεκδίκηση. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει πει ότι βαριέται να τα διεκδικήσει και ότι είναι περασμένα, ξεχασμένα. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, θυμίζω τον κύριο Σαχινίδη, που έλεγε ότι δεν υπάρχει φάκελος και δεν έχουμε στοιχεία, ενώ αποδείχθηκε ότι υπάρχει συγκροτημένο, όχι απλώς φάκελος, υπάρχουν κυβότια ολόκληρα με στοιχεία, τα οποία μελέτησε η Επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και υπολόγισε τις οφειλές της Γερμανίας και τις αντίστοιχες αξιώσεις της Ελλάδας σε ύψος από 278 έως 341 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για ένα δυσθεώρητο ύψος, είναι απαιστία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου ότι αυτές οι οφειλές δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του κράτους όπως θα έπρεπε, και είναι επίσης απιστία το γεγονός ότι δεν διεκδικούνται. Όπως είναι απιστία το γεγονός ότι για το ολοκαύτωμα του διστόμου, για αυτή τη φοβερή δηλαδή θηριωδία και σφαγή, που υπάρχει αμετάκλητη απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου
η οποία εκδόθηκε στις 8 Απριλίου του 2000, δηλαδή πριν από 23 χρόνια και ένα μήνα, επί 23 χρόνια οι 15 διαφορετικοί Υπουργοί Δικαιοσύνης που έχουν την αρμοδιότητα να υπογράψουν για να εκτελεστεί η απόφαση εναντίον της Γερμανίας, αφού η Γερμανία δεν πληρώνει, δεν υπογράφουν. Άρα, απαράδεκτο μεν αυτό που είπε ο κύριος Κέρτσος και φυσικά νομικά αβάσιμο, αλλά απολύτως αποκάλυψε ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με όλους αυτούς. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί να ψηφίσει κάποιος Πλεύση Ελευθερίας? Να ψηφίσει Πλεύση Ελευθερίας πρώτον και κύριον για να μην μετανιώσει την ψήφο του. Δεύτερον, να ψηφίσει Πλεύση Ελευθερίας και Ελευθερία, προκειμένου, αστειεύομαι, όμως έχουμε αυτή την αγάπη για την ελευθερία, προκειμένου να έχει μέσω της Πλεύσης Ελευθερίας μια πραγματική υπεράσπιση μέσα στη Βουλή. Αυτό που κάνω εγώ για τους πολίτες, για τα κινήματα, για τις συλλογικότητες, για τους αγωνιζόμενους ανθρώπους, αυτό θα κάνω και μέσα στη Βουλή και αυτό θα κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Να ψηφίσει για να έχει μια ζωντανή Βουλή, με την Πλεύση Ελευθερίας ενεργή, να καταθέτει προτάσεις, να φέρνει τους πολίτες μέσα στη Βουλή, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών να έρθει η κοινωνία μέσα στη Βουλή. Υπάρχει και η διαδικασία των αναφορών και η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν αξιοποιείται σωστά και συρρυκνώνεται. Εγώ ως πρόεδρος της Βουλής όλα αυτά τα έκανα. Να ψηφίσει Πλεύση Ελευθερίας για να μην ξαναπροδοθεί, για να έχει μια σίγουρη αντιπολίτευση, γιατί όλοι οι άλλοι κυνηγάνε τις κυβερνητικές καρέκλες και τις απολαβές, να ψηφίσει Πλεύση Ελευθερίας τελικά για να διεκδικήσει τη ζωή του και για να αλλάξουμε τον κόσμο. Γιατί νομίζω ότι όλοι οι πολίτες και όλοι μας, ενδόμηχα ή πολύ πιο εξωτερικευμένα, θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορούμε. Και αν όλος αυτός ο κόσμος που δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές ή που ψήφισε εξαπατώμενος ή με ματαιωμένες προσδοκίες, κάτι άλλο, αν όλος αυτός ο κόσμος πάει στην κάλπη και ψηφίσει πραγματικά με αυτοπεποίθηση και με αισιοδοξία και επιλέξει αυτό που πράγματι τον εμπνέει και που ξέρει ότι δεν θα προδώσει την εμπιστοσύνη του, τότε τα πράγματα μπορούν να είναι πράγματι πολύ διαφορετικά. Τελικά, γιατί είδατε, έκλεψα λίγο, είπα τέλος, αλλά έχω και κάτι εντελώς τελικό. Τελικά, να ψηφίσει Πλεύση Ελευθερίας, γιατί είναι και η μοναδική αντισυστημική δύναμη. Πραγματικά αντισυστημική, όχι δίθεν αντισυστημική. Πάμε απέναντι σε αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα, το χρεοκοπημένο, το σαθρό και το σάπιο. Πάμε απέναντι σε αυτό το πολιτικό σύστημα που οδήγησε στο Μάτι, στην Βόρεια Εύβοια, στα Τέμπη, σε όλες αυτές τις τραγωδίες που αποτελούν και εγκλήματα και είναι ευθέως συνδεδεμένες με πράξεις και παραλήψεις των κυβερνήσεων. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε για να ενημερωθούν οι πολίτες και οι τηλεθεατές, γιατί δίνουμε μια πραγματική μάχη για να ενημερωθεί ο κόσμος ότι υπάρχει Πλεύση Ελευθερίας, ότι κατεβαίνει στις εκλογές, ότι διεκδικεί την ψήφο του και διεκδικεί πια με πολύ σοβαρές αξιώσεις να είμαστε μια ισχυρή κοινοβουλευτική δύναμη. Σας ευχαριστώ και πάλι.